Να δούμε πώς εξελίχθηκε αυτή η αναμέτρηση σε μια κρύα ατμόσφαιρα. Το παιχνίδι, το ποδόσφαιρο είναι για τον κόσμο. Όταν δεν υπάρχει κόσμος, ούτε και οι ποδοσφαιριστές μπορούν να το φορεσηθούν, ούτε κανείς. Η πρώτη φάση πάντως δημιουργείται με τον Πανιόνιο στο 6ο λεπτό, όταν ο Λάμπρου με αυτό το γύρισμα του Βλάχου δεν καταφέρει να πιάσει το σουτ που έπρεπε και δεν πρόλαβε και ο Νίλσεν ο Δανός. Η απάντηση από τον Ολυμπιακό αμέσως στο 7ο λεπτό με την πολύ ωραία πάσα του Ταξίτη, ο Ανσαριφάρ σκοντάφτει, ας πούμε, πάνω στον Κότνη και στη συνέχεια με δεύτερη προσπάθεια δεν μπορεί να πλασάρει από πλάγια. Στο 17 έχουμε τη σέντρα του Ελαμπτελαουή, η σκαστή κεφαλιά του Τζίτζι Οφόα που ήταν μακράν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου στο σημερινό παιχνίδι. Από την αρχή μέχρι όσο δηλαδή τον χρησιμοποίησε, κάπου στο 80 τον έβγαλε ο Γκαρσία. Στο 17 και πάλι, στο 22 μάλλον, ο συνδυασμός του Τζίτζα με τον Ασαριφάτο σουτ του Ιρανού δεν είχε πολύ δύναμη. Ακόμη μια φάση με πρωταγωνιστή τον Βέλγο, ο οποίος από καλή θέση δεν καταφέρνει να βρει στόχο στο 31. Και ενώ βλέπουμε και την... ενώ έχουμε περάσει πάνω στο δεύτερο ημίχρονο με την ευκαιρία του Λάμπρου, συγγνώμη, στο πρώτο μέρος πάντα, με την ευκαιρία του Λάμπρου που τον σταμάτησε ο πρώην συμπαίκτης του, ο Χατζησαφή. Εδώ ήταν το σουτ του Μάριν, επίσης καλή μέρα και ο Γερμανός. Και πάμε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο για να δούμε στο 47 αυτό το σουτ που γίνεται από τον Μυραλάς και την επέμβαση του Κότνικ σε κόρνερ. Λίγο μετά από εδώ, κοιτάξτε αυτή τη φάση, το λάθος που κάνει ο Παναγιώτης Τσαξίδης, επιμένει όμως, κερδίζει την μπάλα και την κατάλληλη στιγμή θα βγάλει την πάσα στον Οφόη, ο οποίος με περισσή ψυχραιμία μπροστά από τον πολύ καλό κατά τα άλλα Κότνικ θα καταφέρει να ανοίξει το σκορ, να πετύχει το δεύτερο γκολ του στο πρωτάθλημα, το τέταρτο μαζί με τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, στα 26 δηλαδή όλα μαζί που έχει παίξει φέτος με τον Ολυμπιακό. Με πολύ ψύχρεμο πλασέ ανοίγει το σκορ ο Τζίτζα Οφόε. Η απάντηση του Πανιωνίου είναι με τον Σαραμαντά, ο οποίος προχώρησε, έφτασε σε ένα σημείο που δεν είχε άλλη επιλογή. Το αριστερό σουτ ήταν πολύ δυνατό, έβγαλε δύσκολα ο Βέλγος θερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Ακόμη μια φάση με τον Ανσαριφάτσο, 68, και πάλι αποκλέψιμο που έγινε από τον Ζιλέ. Ο Κότνικ είπε όχι στον Ιρανό και θα δούμε εδώ τον Ολυμπιακό, ο οποίος δημιουργεί πάρα πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο. Θα μπορούσε σίγουρα να έχει πετύχει ένα-δυο γκολ ακόμη. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή ότι τον αδικεί αυτό το 1-0. Έχουμε φτάσει στο 71 και βλέπουμε τον Ταχτσίδη να οπλίζει και να σουτάρει από μακριά η μπάλα πάνω από την εστία του Κότνικ. Στο 72 η κάθετη, πολύ ωραία κάθετη πάσα για τον Ανσαριφάρ, το οποίος όμως δεν έκανε ποτέ το κοντρόλ και έτσι ενδεχομένως θα είχαν μια πολύ μεγάλη ή θα τελείωνε τη φάση. Εδώ πάλι ο Ανσαριφάρ, το οποίος δεν μπορεί από πάσα του Ελαμπτελαουή να κερδίσει τον Κότνικ στο 73. Και το ίδιο θα γίνει σε λίγο τώρα με τον Τζούρτζεβιτς, ο οποίος πήρε τη θέση του Ιρανού και εδώ κάνει ένα πολύ ωραίο γύρισμα και τελείωμα με το αριστερό, δύσκολο όμως αυτό το σουτ και αυτή η προσπάθεια και κάπως έτσι με αυτές τις πολλές ευκαιρίες. Το σήμα να τα δίνουμε όλα και να προσπαθούμε όσο πιο πολύ μπορούμε για τα αποτελέσματα της ομάδας αυτής. Σήμερα μπορούμε να πούμε πως είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό. Οι παίχτες πραγματικά έδειξαν να τα δίνουν όλα. Και αν δεν είχαμε κάποιες ατυχίες στο τελείωμα κάποιων φάσεων, αν λάβεις υπόψη τις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε, σίγουρα το αποτέλεσμα θα ήταν ακόμα καλύτερο. Καλησπέρα και περαστικά, αφού δεν σας είχαμε δει. Και η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Πόσο αυτή η νίκη, εκτός από το τρίποντο που το είχε ανάγκη ο Ολυμπιακός μετά τις τελευταίες αποτυχίες, μπορεί να τον βοηθήσει και στη συνέχεια? Δηλαδή, είναι πολλαπλό το κέρδος. Έρχεται ένα παιχνίδι που είναι ντέρμπι στην Τούμπα. Apart de los tres puntos que necesitábamos y hemos ganado en este partido, es un resultado que también nos ayuda antes del resto de los partidos y especialmente del siguiente partido contra el PAOK. Sí, ganar siempre ayuda, pero lo que más ayuda es el trabajo diario, lo que más ayuda es que todo el mundo quiera estar implicado, que todo el mundo quiera defender esta camiseta desde hasta el último día. Y lógicamente ganar ayuda y bueno, vamos a intentar preparar este partido lo mejor que sabemos. Το να κερδίζεις πάντα βοηθάει, οι νίκες βοηθάνε και προσφέρουν. Περισσότερο όμως προσφέρει η δουλειά, η καθημερινή δουλειά. Το να θέλουν όλοι οι παίχτες να βοηθήσουν την ομάδα, το να είναι διαθέσιμοι μέχρι την τελευταία στιγμή και να θέλουν να τα δώσουν όλα για την ομάδα μας. Αυτό είναι κάτι που θα φέρει τη νίκη και η νίκη βοηθάει μετά και για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Επόμενη ερώτηση.
Ευχαριστώ.